1968. Κάποιες αφίσες, όπως μας είπατε, που ήταν στους στίχους. Η τότε μονομάχη ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και ο Τάκης Ευδόκας. Εδώ βλέπουμε Μακάριον και μόνον Μακάριον. Εθνική Αναγέννηση Κύπρου, Τάκης Ευδόκας. Τότε είχε πάρει ποσοστό Μακάριος 96,26% και ο Ευδόκας μόλις 3,74%. Και εδώ, Έλληνες Κύπροι, ποιος υπέγραψε τις πράσινες γραμμές, θέλεις να φορέσεις φέση, ψήφισε Μακάριον. Ναι. Έγραφε τότε ο κύριος Ευδόκας στις αφίσες του. Είχαμε μια χαρακτηριστικά, μια πολύ έντονη αντιπαράθεση, η οποία φυσικά ήταν πιο έντονη από την πλευρά του Τάκη Ευδόκα, γιατί πριν ακόμα αρχίσει η προεκλογική εκστρατεία υπήρξαν επιθέσεις εναντίον οπαδών του και τη εφημερίδα. Και είδαμε και μια άλλη, Μακάριος από τον λαό δια τον. Ο Μακάριος ήταν, συνέδεσε το θέμα Μακάριος και λαός και Κύπρος. Εκλογική αναμέτρηση του 83. Αυτό, κύριε Χριστοφόρο, από ποιον είναι? Αυτά είναι από το επιτελείο που υποστηρίζει τον Γλάφο Κληρίδη. Για ποιον πάει αυτό? Φροντίζω για τον Κυπριανού. Για τον Σπύρο Κυπριανού. Επόμενη φωτογραφία. Λοιπόν, αυτά το 80, εσύ τώρα τι λες? Χρησιμοποιούνται εδώ στοιχεία, ντοκουμέντα από τον αντίπαλο. Και εδώ το χρησιμοποιεί ο Γλάφος Δημοκρατικός Συναγερμός. Γιατί έχει τη χαραυγή που το 80 έλεγε, αν μπορούμε να το φέρουμε πιο κοντά, η Κύπρος χρειάζεται άλλο πρόεδρο. Ναι. Ήταν μια περίοδος ρήξης μεταξύ του Σπύρου Κυπριανού και του Άκελ. Και το Άκελ εκεί λέει: χρειαζόμαστε πρόεδρο που να πιστεύει και να εφαρμόζει τη γραμμή Μακαρίου. Και τους γράφει ο Γλαύκος Κλήρης. Αυτά το 80 σήμερα συνεργάζονται. Τώρα τι λες, θέλοντας να παίξει με το θέμα της αξιοπιστίας. Και σε μια άλλη που αναπαράγει πάλι την χαραυγή, παρουσιάζει το τι έλεγε το Άκελ για το Γλαύκο Κληρίδη, πώς σε διαχειρίστηκε μετά το 1974 τα θέματα των προσφύγων κτλ. Ο Κληρίδη στην Προεδρία, η Κύπρος στη Δημοκρατία, σκέψου, κρίνε και τοποθετήσου σωστά. Οι γνωστές αφίσες με τα πρόσωπα. Συνεχίζουμε. Αγώνας, σιγουριά, προκοπή ο Σπύρου Κυπριανού και μας πάει και λίγο σήμερα στο τρίπτυχο Νικολάου Παπαδοπούλου. Χρησιμοποιούν παρόμοιο. Αλλαγή, αξιοπιστία, ελπίδα. Πάμε με τρεις λέξεις. Ακριβώς. Πούμε και μια με τον Βάσο Λυσσαρίδη. Εδώ έχει τις δυνάμεις για να ξαναδώσει στην Κύπρο την εθνική της αξιοπρέπεια. Πρόεδρος όλων των Κυπρίων από κάτω. Και στην περίπτωση του Βάσου Λυσσαρίδη κυκλοφορήσαν σαν αυτή την αφίσα τουλάχιστον άλλες 10-12 αφίσες με διαφορετικά συθήματα. Για την εκδίωξη του στρατού κατοχής, για την οικονομία, για την υγεία, για όλα τα θέματα. Ήταν η πιο πλούσια εκστρατεία σε ό,τι αφορά αριθμών αφίσεων που κυκλοφορήσαν. Υπήρξαν όμως και υποχθόνιες αφίσες ή φυλάδια τα οποία κυκλοφορήσαν βασικά εναντίον του κυρίου Βασιλή. Και οι επιθέσεις οι οποίες έγιναν ενάντια σε μένα, ενάντια στο άτομά μου, ήταν δυστυχώς επιθέσεις οι οποίες δεν είχαν καμία θέση με αρχές, αλλά ήταν καθαρά προσωπικές επιθέσεις για να με μειώσουν. Έχω εδώ ένα παράδειγμα. Αυτό εδώ που βλέπετε, όλο αυτό το πράγμα είναι... Ως προχτές είχαν φτάσει στα 118 επίθετα, δεν ξέρω πόσα ακόμα θα βρουν, με τα οποία με περιέγραφαν τα όργανα της προπαγάνδας του Προέδρου για το πώς πρέπει να με παρουσιάσουν. Εκτός αυτού, ευγάλαν φυλάδιο, το οποίο δεν είχαν, το δείχνω εδώ. Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα, θα κυκλοφορήσει. Δεν είχαν το θάρρος να το υπογράψουν. Είναι ένα φυλάδιο, μας το έδωσαν τυπεργάτες αυτό. Σας το δείτε αν σας ενδιαφέρει. Έχω ιδέα. Ναι, πάρτε το. Μας το έδωσαν τυπεργάτες αυτό το πράγμα και το οποίο προσπαθεί να με μειώσει σαν άνθρωπο. Για την εκλογική αναμέτρηση του 1993 με τη βοήθειά σας. Ναι. Εδώ είναι το σύστημα του Γλαύκου Κληρίδη με τη δύναμη της πείρας στην ασφάλεια της ευρωπαϊκής κοινότητας. Ναι, το ευρωπαϊκό στίγμα είναι έντονο πάντα στις καμπάνιες. Ναι, η Ευρώπη έρχεται στο προσκήνιο και προβάλλεται έντονα από το επιτελείο του Γλαύκου Κληρίδη και υπάρχει και μια άλλη αφίσα που δείχνει αδιέξοδο και κατηγορείται ο κ. Βασιλείου ότι λόγω των συνδέσεων του με το ΑΚΕΛ καθυστέρησε την αίτηση. Η αφίσα με τη έφραξη το δρόμο στην Ευρώπη είναι από το επιτελείο Κληρίδη κατά Βασιλείου. Ναι, ναι. Αφίσες της εποχής μαζί στον αγώνα για επιστροφή δικαίωση. Εδώ επενδύει στην όλη την
πολιτική που ακολούθησε ο κ. Βασιλείου στο θέμα του Κυπριακού. Αύριο ναι. Σώζει στην Κύπρο, Πασχάρης Πασχαρίς η μόνη επιλογή και είναι άλλη μία που αφορά στο μέτωπο. Ναι, οι τρεις. Και περνάμε και νικάμε κάτι που δεν έγινε. Η λογική της χαμένης ψήφου στηρίζεται στην υπόθεση ότι είμαστε πρόβατα και πως το κάθε πρόβατο πρέπει να μπει στο μαντρί του από την πρώτη Κυριακή. Ευτυχώς όμως η υπόθεση αυτή είναι λανθασμένη. Την πρώτη Κυριακή μπορούμε ελεύθερα να επιλέξουμε. Να ψηφίσουμε την έντιμη και αξιοπρεπή φωνή. Αυτή του Βάσου Λυσαρίδη, που πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο τη δεύτερη Κυριακή. Γι' αυτό την πρώτη Κυριακή προειδοποιήστε τους που στην καρέκλα εσείς θα τη δώσετε. Με όρους και εγγυήσεις για το μέλλον. Βάσος Λυσαρίδης. Σύνεση, πατριωτισμός, εντιμότητα. Την πρώτη Κυριακή. Όταν σε έχει ανάγκη, δεσμεύεται. Την επόμενη σε ξεγράφει. Στηρίχτηκε στο Μακάριο για να ανέβει. 7 ημέρες μετά ορκίζεται στο Γενάδιο και αμφισβητεί την επιστροφή Μακαρίου. Τον εμπιστευτήκαμε να μας εκπροσωπήσει και αυτός δίνει τις προτάσεις μας στον Τεκτάς. Δεσμεύεται στο Δίκο να ενταφιάσει τις ιδέες Γκάλι και στο Ρολάνδι να τις προωθήσει. Δεσμεύεται για κυβέρνηση εθνικής ενότητας, ενώ αχρηστεύει το Εθνικό Συμβούλιο. Δεσμεύεται για αξιοκρατία και κομματικοποιεί τα πάντα. Δεσμεύεται με κομματικές συνεργασίες, ενώ αλώνει το κέντρο και το Δίκο. Προβάλλεται ως υπερκομματικός, ενώ δηλώνει πρώτα και πάνω απ' όλα συναγερμικός. Για την καρέκλα, δεσμεύεται ξανά για όλα. Να που καταλήγουν οι δεσμεύσεις του. Βαλιές μου δέχνες κόσκινα. Ο Κληρίδη έχει τρία σπορ. Το ένα με ζάρια, μην παίξει στην τύχη σου τα ζάρια. Το δεύτερο με χαρτιά της τράπουλας που παριστούν σαν ένα χτίσμα που είναι τα έργα της κυβέρνησης. Έτσι και λέει μην κάνεις μια απότομη κίνηση και τα λοιπά. Και το τρίτο είναι με ένα νόμισμα. Και το επιτελείο Ιακώβου απαντά με το έχει ένα τραπέζι που με τα ζάρια, το νόμισμα και τα χαρτιά της τράπουλας και κάνει έτσι. Εμείς μιλούμε με επιχειρήματα.